στα πόδια του όταν επισκέφθηκε το μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβής στην ορεινή Αρκαδία. Πολλοί μιλούν για θαύμα, καθώς το παιδί ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι, ενώ όπως υποστηρίζει η μητέρα του, πήρε την απόφαση να το πάει στη Μονή όταν είδε όραμα στον ύπνο της. Πήγα προσκύνησα την Παναγία και άρχισα να περπατάω. Αισθάνεται και μία φωνή μέσα του που του έλεγε σήκω και περπάτησε. Σηκώθηκε ο Ανδρέας, περπάτησε και γονάρισα εγώ. Ένα παιδί παράλυτο, μία μάνα απελπισμένη και μία εικόνα της Παναγίας. Και ένα θαύμα. Με αφορμή αυτό το θαύμα, εμείς έχουμε συγκλονιστεί κυριολεκτικά. Από 7 μηνών ζει έναν πραγματικό εφιάλτη. Φλεβική εγκαιακή διόγκωση στο δεξιό μέρος του προσώπου του ήταν η διάγνωση των γιατρών. Πολύ γρήγορα η ασθένεια επεκτάθηκε σε όλο του το σώμα. Επηρέασε πνεύμονες, στομάχι, σηκώτη, εγκυλιακή χώρα, γεννητικά όργανα. Τελευταία μέχρι το σπόνδυλον είχε εμπασίν ομοιώματα του αιμαγγιώματος. 28 εγχειρήσεις έχει κάνει μέχρι τώρα. Η τελευταία επέμβαση τον άφησε παράλυτο. 4 μήνες καθυλωμένο στο αναπηρικό καροτσάκι. Ο Γολγοθάς του σταμάτησε σε αυτά τα σκαλοπάτια μπροστά από την εικόνα της Παναγίας της Μαλεβή. Όλα ξεκίνησαν από ένα όραμα που είδε η μητέρα του 15χρονου Ανδρέα πριν από λίγες ημέρες. Και είχα οραματιστεί την Παναγία, την οποία δεν γνώριζα. Όπως ήρθα την Δευτέρα στην Αθήνα, λέω ότι Ανδρέα, μια και ήρθαμε, πάμε σε αυτό το μοναστήρι που έχουμε δει. Είμαι εντάξει, μαμά, να πάμε. Ένα βράδυ είδε η Μανούλα την Παναγία και της λέει με η Μαλεβή να έρθει στο σπίτι μου. Κάλεσε λοιπόν ένα ταξί για να πάνε στο μοναστήρι στην Κινουρία. Άνοιξε την πόρτα ακριβώς έτσι. Πήρα το παιδί αγκαλιά. Το έβαλα να κάτσει πόρτα στον ποπό του. Καθιστώ. Και μετά του μάζεψα τα πόδια και τα έβαλα μέσα στο αυτοκίνητο. Το σήκωσαν το παιδί να το βάλουν εδώ να προσκυνήσει. Και προσκύνησε εδώ στην εικόνα εδώ της Παναγίας και εκείνη την ώρα μας είπε που προσκύνησε αισθάνθηκε ότι τον πέρασε κάτι σαν ηλεκτρικό ρεύμα μέσα του. Μόλις μπήκα μέσα στην εκκλησία κάτι ένιωσα πάνω στα πόδια μου. Ένα μουδιάσμα που δεν το έχω νιώσει ποτέ και μια φωνή μέσα μου να μου λέει μπόρεις. Προσκύνησε την εικόνα με βοήθεια μας και μετά όταν τον είδα να γυρνά να με βλέπει είχα δει μια άλλη όψη στο πρόσωπο του μικρού. Πήγα κοντά του για να βοηθήσω να κατέβει και μου λέει όχι, άφησε με. Με σπρώξε. Ο 15χρονος από την Κύπρο ήρθε εδώ στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβής την περασμένη Τρίτη, την ημέρα της γιορτής των τριών ιεραρχών. Οι μοναχές δηλώνουν ότι έμειναν άφωνες όταν τον είδα να σηκώνεται και να περπατά. Έκπληκτη όσοι ήταν εκείνη τη στιγμή μέσα στην εκκλησία, όπως λένε, ήταν το μέχρι πριν λίγο παράλυτο παιδί στην αρχή να στέκεται στα πόδια του και να κάνει μικρά βήματα. Μόλις φύγησε την εικόνα και γύρισε πίσω, πήγε να κάτσει στο καρότσι, λέει: αφήστε με, θα περπατήσω. Κάνει τα πρώτα βήματα, η μάνα του πίσω έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Και μετά να τρέχει πάνω κάτω στα σκαλοπάτια του μοναστηριού. Το έβλεπες να τρέχει από τη μια άκρη της αυλής στην άλλη. Ανέβηκε τις σκάλες αυτές. Εδώ όλες φούλε πάνω. Πώς ανεβαίνει ένας υγιέστατος αθλητής. Τσανέβηκε, τις κατέβηκε, έτρεχε εδώ, έπαιζε με τον αδερφό του. Πήρατε τηλέφωνο τον γιατρό σας. Τι σας είπε ο γιατρός που είναι στην Αμερική? Τον πήρα τηλέφωνο και τον περιμένω να έρθει το Σαββάτο. Τα λόγια του ήταν τα εξής. Με κοροϊδεύεις, θα σε σφάξω. Από το 1116 στέγεται το μοναστήρι της Παναγίας στον Πάρνονα της ορεινής Αρκαδίας. Η εικόνα της Παναγίας της Μαλεβή είναι μία από τις 70 εικόνες που ζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μεταξύ των οποίων ήταν και η εικόνα της Παναγίας της Ελώνας. Τα τάματα των πιστών χιλιάδες. Ανάμεσα τους πια θα είναι και το αναπηρικό καροτσάκι του Ανδρέα. Εκείνος έφυγε γεμάτος όνειρα για το μέλλον. Θα μείνουμε στο θέμα. Θα καλησπερίσω αμέσως τον κύριο Γιώργο Πατούλη, αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Αγγελακόπουλο, τον οδηγό ταξί, ο οποίος παρέλαβε το παιδί και την μητέρα του. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα κύριε Πατούλη. Επιτρέψτε μου να καλησπερίσω πρώτα. Στον Ιατρικό Σύλλογο, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος των Ελεύθερων Επαγγελματιών Γιατρών Αττικής. Ναι, κύριε Πατούλη. Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου λοιπόν της Αθήνας, θα διορθώσουμε αμέσως την παραδρομή. Επιτρέψτε μου να καλησπερίσω αμέσως την κυρία Παρασκευή Αρχιδιάδη, την μητέρα του παιδιού. Κυρία Παρασκευή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εσείς αυτό το μοναστήρι δεν το ξέρατε, έτσι δεν είναι? Όχι. Ήρθατε στην Αθήνα για να συναντηθείτε με τον γιατρό του παιδιού?
Ναι, είχαμε ραντεβού στην Αθήνα για να έρχονταν και ο γιατρός του. Και φτάσατε στο μοναστήρι πώς? Μετά από έναν όραμα που έχω δει εγώ στην Κύπρο. Είδατε το μοναστήρι έτσι όπως το βλέπουμε? Όχι, όχι. Αλλά είδατε την Παναγία? Είχα δει μια μορφή, ναι, που μου είχε πει μην κάνεις τίποτα. Έλα κοντά μου. Δεν ήξερα τι ήταν. Δεν ξέρατε τι ήταν? Όχι. Έψαξα αρκετά για να δω ότι πράγματι ήταν Παναγία. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν χιλιάδες Παναγίες. Εγώ ήξερα πάντοτε μία Παναγία. Και φτάσατε εδώ, βρήκατε τον κύριο Αγγελακόπουλο και του ζητήσατε να σας πάει σε αυτό το μοναστήρι στην Αρκαδία? Όχι. Αλλά? Έφτασα εδώ και ζήτηξα από το ξενοδοχείο εδώ να μου βρει έναν ταξί για να με πάει πάνω στο μοναστήρι. Και ήταν ο κύριος Βασίλης. Πήγαμε εκεί, κατόπιν βοήθεια άλλων δύο ανθρώπων, κατεβάσανε τον Ανδρέα με το καροτσάκι και το πάρανε στην εκκλησία και έγινε αυτό που έχει γίνει. Ο Ανδρέας μέχρι εκείνη τη στιγμή και για 4 μήνες ήταν καθυλωμένος στο αναπηρικό καροτσάκι. Ναι. Και μάλιστα... κατόπιν ισρόφηση από το σπόνδυλο ομοιωμάτων του εμαγγιώματος. Μάλιστα. Δώστε μου σας παρακαλώ πολύ 2 λεπτά, θέλω να μου πείτε όταν φτάσατε στο μοναστήρι τι ακριβώς συνέβη. Να ακούσω τον κύριο Αγγελακόπουλο και να ακούσω και την αντίδραση του κυρίου Πατούλη. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας και στην ιστορία του 15χρονου, ο οποίος ήταν καθυλωμένος σε ένα παιδικό καροτσάκι, περπάτησε μόλις επισκέφθηκε μοναστήρι στην Αρκαδία. Πάμε ξανά στην κυρία Παρασκευή, τη μητέρα του Ανδρέα, του 15χρονου. Και όταν μπήκατε μέσα στο μοναστήρι, τι έγινε? Μπήκατε με το καροτσάκι, καθόταν ο Ανδρέας στο καροτσάκι. Ναι. Και τι συνέβη? Με τη βοήθεια μας προσκύνησε ο Ανδρέας και μετά δεν έθελαν καμία βοήθεια να κατεβεί κάτω για να καθίσει πάνω στο καροτσάκι. Περπάτησε μονάχος του. Σηκώθηκε από το καροτσάκι μόλις προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας. Μάλιστα. Και στάθηκε στα πόδια του, άρχισε να περπατά. Στάθηκε στα πόδια του, άρχισε να περπατά. Τι σκεφτήκατε εσείς? Τι σας είπε? Εγώ τι να σκεφτώ, τα χάσα. Έβαλα το σταυρό μου μονάχα, τίποτα άλλο. Σηκώθηκε ο Ανδρέας και γονάτισα εγώ. Ο Ανδρέας τι σας είπε? Τι μπορούσα να κάνω? Ο Ανδρέας τι σας είπε, κυρία Παρασκευή? Τι μου έχει πει ο Ανδρέας? Ο Ανδρέας μου έχει πει ένιωσε μια μεγάλη δύναμη μέσα του και μια φωνή να του λέει μπορείς να μπορείς. Τίποτα άλλο δεν μου είπε. Κύριε Βασίλη, τα είδατε όλα αυτά? Βεβαίως, κύριε Παυλόπουλε. Αν δεν το βλέπα, δεν πίστευα. Δεν πίστευα στα θαύματα. Δεν τώρα πιστεύατε, ναι, πιστεύω. Λέει. Όχι, δεν πίστευα. Άκουα, αλλά δεν πίστευα. Μέχρι που τα είδα εγώ με τα μάτια μου. Και είδατε να συμβαίνει στο ίδιο σας το παιδί. Στο ίδιο μου το παιδί που έχω, αυτόν το σταυρό το τραβάω από το 1994. Δεν έμεινε γιατρός παρά γιατρός να τον βλέπει τον Ανδρέα. Τι άλλο πρέπει να σας πω? Κύριε Πατούλη, είναι δυνατόν? Κοιτάξτε, καταρχήν το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή ο μικρός Ανδρέας περπατά. Βεβαίως και αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα σίγουρα πιστεύω και από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον είχε υποβληθεί σε διάφορες επεμβάσεις χειρουργικές. Παρέμενε όμως στο αναπηρικό καροτσάκι. Παρέμενε και από ό,τι μπορώ να ξέρω από αυτά που έχω ακούσει και εγώ από το πρωί, ναι, ήταν εδώ και 4 μήνες στο καροτσάκι, ναι, μετά από μια χειρουργική αντιμετώπιση η οποία είχε λάβει χώρα πριν 4 μήνες. Μάλιστα. Σίγουρα, εάν θέλει κανείς να μιλήσει, και εγώ τουλάχιστον αυτός είναι ο ρόλος μου, να μιλήσω επιστημονικά, ναι, σίγουρα λοιπόν πιστεύω ότι υπήρξε μια αποσυμφόρεση κάποιου νεύρου στη μέση που ενδεχομένως να έχει δημιουργήσει πάρεση, δηλαδή να μην, μια μικρή αναστολή στη λειτουργία του, άρα να μην δίνει δύναμη στα πόδια. Τι είδους αποσυμφόρηση δηλαδή, όταν πήγε από να... ότι,
Όταν πήγε να αποσκηνήσει ναι, την μια, εικόνα. Συγγνώμη, μπορώ να επεμβώ. Ναι, κύριε Διαδράση. Ένα λεπτό να πω το σκεπτικό μου. Γιατρέ μου, να σας πω κάτι. Όλα αυτά συνέβησαν μέσα στην εκκλησία για όνομα Θεού. Αφήστε με να ολοκληρώσω και εν διάφτη περιπτώσει αντιλαμβάνομαι και εγώ. Θα ήθελα και εγώ είμαι, να δείτε τον Ανδρέα. Στην προσωπικά. Αφήστε με όμως να σας πω κάτι. Σίγουρα λοιπόν όλα αυτά λάβαν χώρα και εσείς τα έχετε περιγράψει εξάλλου και υπήρξε αυτό το προσκύνημα. Αυτό έδωσε μία δύναμη, έδωσε μία πίστη, έδωσε σε κάτι το οποίο είχε συμβεί μηχανικά μέσα από την επιστήμη, μέσα και από τη θέληση πλέον του μικρού Ανδρέα, έγινε εκείνη ένα τη στιγμή. Ένα λεπτό κύριε Πατούλη, για να το καταλάβω αν μου το επιτρέπετε. Ο Ανδρέας λέει ότι μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, αλλά επί τέσσερις μήνες το παιδί, επειδή ενδεχομένως δεν είχε πίστη στον εαυτό του, δεν μπορούσε να σταθεί. Γιατί πριν μου είπατε για αποσυμφόρηση κάποιου νεύρου. Ακούστε, και ρωτώ, η αποσυμφόρηση τέσσερις μήνες μετά που βρισκόταν καθυλωμένος στο αναπηρικό καροτσάκι, έτυχε να συμβεί πάνω από την εικόνα της Παναγίας μέσα στο μοναστήρι. Ακούστε κύριε Παυλόπουλε, καταρχήν καλό θα ήταν η κυρία να είχε επικοινωνήσει και να είχαμε μία άποψη από το θεράποντα γιατρό, ο οποίος τόσα χρόνια παρακολουθεί την περίπτωση και ο οποίος θα μπορούσε σαφέστατα να έχει δώσει περισσότερα επιστημονικά φώτα σε όλη αυτή την κατάσταση. Εν διάφτη περιπτώσει όμως. Το Σαββάτον, το η ώρα 12 το μεσημέρι, ας το έχει η κοινή γνώμη και όλοι μας. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι από αυτά τα λίγα που έχουμε ακούσει, πιθανολογούμε ότι όταν υπάρχει μία πάρεση, δηλαδή μία πίεση ενός νεύρου, σίγουρα αυτό δημιουργεί μία μικρή αναστολή στη λειτουργία του που θέλει ένα χρόνο. Όταν πάψει λοιπόν η αιτία και συνέπεσε από καθαρή τύχη αυτός αυτό ο χρόνος το χρόνο να είναι του, να ολοκληρωθεί να τη στιγμή που ο Ανδρέας βρισκόταν με το αναπηρικό καροτσάκι του μέσα στην εκκλησία της Παναγίας. Δεν ξέρω αν είχε κάνει κάποια άλλη δοκιμή είτε στο σπίτι. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ. Να το ρωτήσουμε αυτό στην κυρία Παρασκευή. Είχε κάνει δοκιμές κυρία Παρασκευή να σηκωθεί ο Ανδρέας? Αρκετές φορές και έπεφτε κάτω. Έπεφτε κάτω. Δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν τα πόδια του δηλαδή. Καθόλου. Με βοήθεια δική μου, τη γιαγιά του και δύο ανθρώπων άλλων. Δεν μπορούσα να το πάρω πουθενά τον Ανδρέα. Πάντως κύριε Παυλόπουλε. Και όταν σηκώθηκε. Σας ζητώ συγγνώμη κύριε Πατούλη για να μάθω και τη μαρτυρία του κύριου Αγγελακόπουλου. Όταν σηκώθηκε κύριε Αγγελακόπουλε, περπάτησε όπως τον βλέπουμε να περπατά εδώ στα πλάνα μας? Όχι. Στην αρχή κύριε Παυλόπουλε, μόλις είπε αφήστε με να περπατήσω, έκανε λίγα σιγανά, είχε σιγανό άνοιγμα, σιγανά βήματα. Δεν δηλαδή, όπως τώρα το παιδί έχει βρει πλέον έχει βρει το περπατημά του. Αλλά στην αρχή ήταν μουδιασμένο το παιδί. Ναι. Ξεκίνησε μουδιασμένα. Και όσο περπατούσε πέρα δόθε μέσα στην εκκλησία, τόσο καλύτερα πήγαινε το βήμα του. Και μόλις βγήκε έξω. Εσείς τον είχατε πάρει αγκαλιά για να τον βάλετε μέσα στο ταξί σας. Βεβαίως. Εγώ το πήρα προς το μαγαρό. Τα πόδια του δεν υπάρχουν. Τίποτα. Σας είπα πιο πρώτα, σας είπα ότι εγώ πήγα στο ξενοδοχείο, είδα το παιδάκι, το σήκωσα μόνος μου, του βάλα ακριβώς να κάτσει με τον ποπό του πίσω στο κάθισμα και του μάζεψα τα πόδια του, πούτσατε παράλληλα, τα έβαλα μέσα στο κάθισμα, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Δεν αντιδρούσαν τα πόδια τίποτα, του. Τίποτα. Ήταν νεκρά τα πόδια. Δύο κούτσουρα νεκρά. Δεν είχαν καμία κίνηση, λέτε. Καμία κίνηση, ναι. Πάντως, κύριε Πατούλη, εγώ ακούω μια γυναίκα η οποία είναι πολύ πολύ προσεκτική σε αυτά που λέει. Πρέπει να πω ότι τη ζήτησα επίμονα να έχουμε αυτή την επικοινωνία. Διότι μου είπε ότι εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις και την ακούω απόψε να λέει ότι εγώ δεν πίστευα σε θαύματα. Κύριε Παυλόπουλε, συγγνώμη να σας διακόψω να σας πω. Ναι, κύριε Αγγελακόπουλε. Λοιπόν, αυτή η κυρία είναι μια υπερήφανη γυναίκα και ήρωας. Ένας ήρωας επάνω στα παιδιά της. Και της δίνω δημόσια συγχαρητήρια. Κύριε Παυλόπουλε. Ναι, κύριε Πατούλη. Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι με καλοπροαίρετο και καλό τρόπο βλέπουμε αυτό το οποίο μας περιγράφεται. Εν διάφτη περιπτώσει όμως, επειδή ζούμε πονηρές μέρες και το ξέρετε πολύ, πολύ καλά πόσο έχει υποφέρει η κοινή γνώμη σε ζητήματα υγείας και βεβαίως δεν αναφέρομαι στην πίστη που μπορεί να έχουμε όλοι μας και εμείς σαν γιατροί πρωτού μπούμε στο χειρουργείο, πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, πιστεύουμε στο Θεό και λέμε να πάει καλά και να πάνε καλά όλα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι χρειάζονται αρκετές διευκρινήσεις πάνω στα ζητήματα που αφορούν το μικρό. Κανείς δεν λέει όχι. Και βεβαίως. Και εγώ δέχομαι και την επιφύλαξή σας, διότι έτσι πρέπει να κάνετε, διότι είστε επιστήμονε, είστε γιατρός. Όμως από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι τι λόγο έχει μία μητέρα
που ξεκίνησε, και πάω αμέσως στην κυρία Παρασκευή, ξεκίνησε από την Κύπρο, να έρθει στην Αθήνα, να συναντήσετε τον γιατρό σας, κυρία Παρασκευή, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Και έχουμε συνδεθεί και δορυφορικά με το μοναστήρι, βλέπουμε την Αθανασία Αγγελοπούλου και έχει δίπλα της και την μοναχή Αγνή, τη μητέρα Αγνή, είναι η μοναχή της του μοναστηριού. Αναρωτιέμαι, κυρία Πατούρη, τι λόγο θα είχε η κυρία Παρασκευή να σκαρώσει οποιαδήποτε τέτοια ιστορία? Εγώ είπα ότι τα βλέπουμε όλα καλοπροαίρετα, όμως εδώ ως επιστήμονας μπορώ να περιγράψω μόνο τα επιστημονικά ζητήματα και φυσικά μπορώ τους ανθρώπους, όπως πάντα το κάνω και στην ιατρική που ασκώ, να τους βλέπω ακούγοντας αυτά που λέει. Ξέρετε, γιατί σας ρωτώ, γιατί στην επικοινωνία που είχαμε την κυρία Παρασκευή ήταν πικραμένη. Μου είπε ότι ακούστηκαν για μένα πράγματα τα οποία με προσβάλλουν. Έτσι δεν μου είπατε, κυρία Παρασκευή? Αυτό λέω και τώρα θα ξαναεπευώ και ξαναζητώ από τον γιατρό να έρθει επί τόπου να δει τον Ανδρέα. Να μιλήσει μόνο με τον Ανδρέα. Είναι μόνο 15 χρονών μωρό. Ναι, μα για όνομα Θεού. Νομίζω ότι αυτό που είπα και πριν σας δημιούργησε το αίσθημα ότι σας βλέπω καλοπροαίρετα και ως επιστήμον. Από εκεί και πέρα όμως το κρίσιμο ζήτημα είναι ο θεράπων γιατρός, ο οποίος σαφέστατα τόσο καιρό και τόσα χρόνια περίθαλπτε. Ξέρει και μπορεί να δώσει μια πλήρη εικόνα. Είναι σίγουρο ότι θα μπορέσει να δώσει μια αιτιολόγηση. Πάω στην Αθανασία Αγγελοπούλου, έχει αξία να ακούσουμε τη μαρτυρία της μοναχής στο μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβία. Αθανασία. Καλησπέρα σας, βέβαια, ότι πρόκειται για θαύμα. Είναι οι μοναχές εδώ στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβής, στην ορεινή Αρκαδία. Έχει αξία να ακούσουμε τη μοναχή Αγνή, η οποία ήταν παρούσα στο περιστατικό. Πείτε μας τι ακριβώς συνέβη. Ζήσαμε πραγματικά ένα πολύ συγκλονιστικό θαύμα εδώ στην Παναγία μας, γιατί το παιδί αυτό ήταν πραγματικά παράλυτο. Όλο το σώμα, τα πόδια του, τα χέρια του, δεν μπορούσε να κρατήσει ούτε παιχνίδι το παιδί, ούτε να στερεωθεί, ούτε τίποτε. Το έφεραν οι άνθρωποι εδώ στην Παναγία μας με το καρότσι, το σήκωσαν σαν μωρό παιδί, το έβαλαν να προσκυνήσει και την ώρα εκείνη που προσκύνησε αισθάνθηκε αυτή τη μεγάλη δύναμη της Παναγίας και προσπάθησε να περπατήσει. Αλλά δεν είναι μόνο ότι περπάτησε, αλλά έτρεξε κιόλας. Εδώ ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος από ένα κάταγμα, από κάτι, για να συνέλθει και να αρχίσει να περπατήσει, πρέπει να κάνει κάποια φυσιοθεραπεία, κάποιες ασκήσεις. Δεν δικαιολογείται φυσιολογικά αυτό το πράγμα. Ένας παράλυτος τελείως να τρέχει σαν δρομεύς, σαν αθλητής. Αθανασία, ρωτάει κάτι ο κ. Πατούλης. Έχουν συμβεί άλλα τέτοια περιστατικά στο παρελθόν εδώ στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβής? Έχουν καταγραφεί θαύματα ξανά στο παρελθόν? Πολλά θαύματα έχουν καταγραφεί. Βεβαίως. Πώς και αυτά δεν βγήκανε με τον ίδιο τρόπο και βεβαίως να δώσουν και μια επιστημονική, εάν υπάρχει φυσικά εξήγηση σε αυτά τα θέματα. Σίγουρα οι άνθρωποι μετά από εδώ θα πήγανε και στο γιατρό τους. Για να το πούνε για θαύμα, θα έχουν σίγουρα και την απόφαση του γιατρού και την γνώμη του γιατρού ότι όντως είναι θαύμα, για να φτάσουν εδώ να μας το ομολογήσουν. Εσείς, μητέρα, είδατε... Καλώς είδατε εδώ το παιδί. Ορίστε. Εσείς, μητέρα, είδατε ένα παιδί το οποίο δεν μπορούσε. Το σήκωναν στα χέρια για να το φέρουν κοντά στην εικόνα. Ήταν ένα ικτρό θέμα, ήταν ένα παράλυτο παιδί, να το βλέπεις τώρα 15 χρονών παλικάρι καθυλωμένο στο καρότσι και να το συνοδεύει η μανούλα του, ξένοι άνθρωποι να το σηκώνουν. Ήταν φοβερό θέμα δηλαδή. Δεν μπορείς να το... Είναι κάτι που το βιώσαμε, είναι κάτι που το ζήσαμε συγκλονιστικά. Δεν μπορεί κανείς να μας το διαψεύσει ότι είναι θαύμα αυτό. Κυρία Παρασκευή, σε πόσες επεμβάσεις έχει υποβληθεί ο Ανδρέας? 23 επεμβάσεις. 23 επεμβάσεις. Ο γιατρός της, αν έχει επικοινωνήσει, έχει δώσει μια εξήγηση, της είχε δώσει ένα τέτοιο ιστορικό... ότι θα συμβεί κάποια στιγμή να περπατήσει ο μικρός Ανδρέας μετά τις επεμβάσεις? Κυρία Παρασκευή. Μου το έχει απορρίψει τελείως. Θα το πω δημοσίως. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατρέ μου, αλλά όλοι οι γιατροί, γι' αυτό δεν ήθελα να μιλήσω περισσότερο, όλοι οι γιατροί ψηλώσανε τα χέρια πάνω.
άνοιγε ο Ανδρέας με μορραγία και δεν μπορούσαν να του κάνουν καυστηρίαση στη μύτη. Έφευγα και πήγαινα στο Λονδίνο για καυστηρίαση της μύτης. Ο λαιμός του μέσα δεν μπορούσαν να τον κάνουν εγχείρηση για να τους βγάλουν τους αμυγδαλές. Μου λένε, είναι άδικος ο κόπος σου. Άδικος ο κόπος. Κύριε Παυλόπουλε, τι σας είχαν πει για την πορεία του. Τι σας είχαν... Με είχαν προειδοποιήσει γιατί η κατάσταση θα επιδεινόταν από μέρα σε μέρα. Πάντως, κύριε Πατούλη, μιλάμε για μια γυναίκα η οποία είναι βασανισμένη. Το είπε και ο κύριος Αγγελακόπουλος, ο οποίος τους έζησε την κυρία Παρασκευή και τον Ανδρέα για αρκετές ώρες, έτσι δεν είναι, κύριε Αγγελακόπουλε. Τους ζήσατε, εν πάση περιπτώσει, από κοντά. Είδατε από την Αθήνα μέχρι το μοναστήρι, αυτό που είσαι εγώ μπροστά μας, που τους είχα για 2-3 ώρες όταν να πάμε στο μοναστήρι. Για μιλάμε ώρες. Για μια γυναίκα που, αν μη τι άλλο, έχει ένα παιδί 15 ετών, το οποίο υπευλήθη. Ταλαιπωρείται από τους 7 μήνες της ζωής του, έχει υποβληθεί σε 23 επεμβάσεις, κατήντησε να είναι καθυλωμένος σε ένα πυρικό καροτσάκι και για κάποιο λόγο εγώ δεν υιοθετώ τη λέξη θαύμα. Και δεν μπορώ να την υιοθετήσω. Ακούω προσεκτικά την κυρία Παρασκευή, ακούω τον κύριο Βασίλη, την μοναχή Αγνή, ακούω όμως και τις ενστάσεις της δικές σας. Ναι, κύριε Παυλόπουλε. Για κάποιο λόγο αυτό το παιδί στάθηκε στα πόδια του. Αυτό είναι το σημαντικό και το είπαμε στην αρχή, και να είναι με υγεία το παιδί. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουμε να δώσουμε κάποια επιστημονική ή άλλη εξήγηση, υπάρχουν κάποια στοιχεία που σίγουρα πρέπει να δούμε, να δούμε τις εξετάσεις, να δούμε και σήμερα τις εξετάσεις, να δούμε περισσότερα ιστορικά ζητήματα. Μα εδώ λέει η κυρία Παρασκευή ότι τόσοι γιατροί τις είχαν σηκώσει στα χέρια τους. Παυλόπουλε, ξέρετε και λέγανε, ξέρεις κάτι. Δεν ξέρω πόσοι γιατροί, δεν θέλω, επαναλαμβάνω, είναι μια πονεμένη από ό,τι καταλαβαίνουμε γυναίκα. Υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο ζήτημα στην οικογένειά της. Δεν θέλω πραγματικά να της δημιουργήσω με τα λεγόμενά μου κανένα πρόβλημα. Όμως, επαναλαμβάνω, επειδή μιλάμε στην κοινή γνώμη, μιλάμε με το λόγο της επιστήμης, θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, πολλά περισσότερα από αυτά που ακούγονται σήμερα, για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε τις επιστημονικές εξηγήσεις. Σίγουρα αυτό δεν έχει καμία σημασία με το εάν πιστεύει κανείς ή όχι. Πιστεύουμε στην πίστη, πιστεύουμε σαφέστατα ότι όταν πιστεύεις και στη θρησκεία και στον Χριστό, αλλά και στον εαυτό σου, πολλά μπορείς να κάνεις και με το κομμάτι της επιστήμης σαν βοήθεια. Αυτή είναι η δική μου άποψη και σίγουρα περιμένω και το θεράποντα γιατρό, όταν με το καλό έρθει, να μπορέσει να δώσει και εκείνος τις δικές του εξηγήσεις. Σίγουρα αυτό θέλω και εγώ, γιατί δεν επιδίωξα να βγω στις τηλεοράσεις, εσείς με τρέξετε από πίσω. Εγώ προσωπικά. Δεν ήθελα να... Όχι, μιλάω όχι, για τα κανάλια. Όχι, όλοι με τρέξανε, ζήτησα από το μοναστήρι. Είχαν κανάλια έξω. Παίρνανε τηλέφωνο το τι συνέβη. Και αυτό διερωτιούμαι και εγώ ίδια. Εγώ δεν ζήτησα τίποτα. Δοξάζω την Παναγία μου, δοξάζω την χάρη της, που πραγματικά στάθηκε ο γιος μου στα πόδια του. Τίποτα άλλο. Και θα έχουμε και τον γιατρό το Σαββάτο να μας πει τη γνωμάτευση του. Μητέρα Αγνή, εμένα πάντως, να πω την αλήθεια μου, μου ακούγεται έτσι... περίεργο αυτό που λέτε, ότι έχουν γίνει πολλά θαύματα σε αυτό το μοναστήρι. Ναι. Τι σοϊ θαύματα δηλαδή έχουν γίνει? Τώρα δεν μπορώ εγώ να καθίσω να τα περιγράψω, και η ώρα είναι περασμένη και έχουμε φύγει και εμείς από το πρόγραμμά μας σαν μοναστήρι. Καθυστερήσαμε αρκετά. Υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν μαρτυρίες των ανθρώπων που έρχονται εδώ και μας τα λένε. Δεν είναι τώρα του παρόντος. Κάτι αντίστοιχο, βέβαια, φαντάζομαι δεν έχει ξανασυμβεί μπροστά στα μάτια σας. Ο Ανδρέας άφησε το καρότσι. Όχι, τέτοιο ακριβώς όχι, δεν το έχω ζήσει ξανά. Γι' αυτό και συγκλονίστηκα. Ο Ανδρέας άφησε να το καρότσι. Να το βλέπεις τώρα ένα παιδί παράλυτο να τρέχει 20 σκάλες και να τις ανεβάζει σαν έναν αθλητής, όχι σαν ένας πρώην παράλυτος. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε, Άκη, αν μου επιτρέπεις, ότι το θέμα αυτό έχει προκαλέσει αίσθηση σε ολόκληρη την περιοχή εδώ στην ορεινή Αρκαδία, και μάλιστα στο κοντινό χωριό, τον Άγιο Πέτρο, που βρεθήκαμε νωρίτερα. Όλοι δηλώνουν εντυπωσιασμένοι και στην πλειοψηφία τους πεπισμένοι ότι αυτό που έχει συμβεί είναι ένα θαύμα. Έτσι τουλάχιστον μας έλεγαν. Καθώς το παιδί αυτό μαζί με τη μητέρα του, μετά από το προσκύνημα, βρέθηκαν στο χωριό, μίλησαν με τους κατοίκους, και αν μπορούμε να δείξουμε, να μας βοηθήσει ο περατέρ μας, ο Βαλέριος ο Σαλμή, και την τοπική εφημερίδα, η οποία αναφέρεται στο θέμα με τη λέξη θαύμα. Μάλιστα.
Θα ευχαριστήσω όλους πολύ. Το σημαντικό είναι, κύριε Παρασκευή, ότι ο Ανδρέας στέκεται στα πόδια του. Ας ελπίσουμε ότι τα νέα για την κατάσταση, για την πορεία της υγείας του από εδώ και πέρα θα είναι μόνο καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό κουράγιο, γιατί έχετε ακόμη αγώνα για το, καλό βράδυ. Για το παιδί. Σας ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Βατούλη και την Αθανασία Αγγελοπούλου με την μητέρα Αγνή, αλλά και τον κύριο Αγγελακόπουλο. Αν και ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ο νεαρός δέχθηκε την ευλογία της ηγουμένης του μοναστηριού, ενώ οι δεκάδες προσκυνητές του ευχήθηκαν να μην αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα με την υγεία του. Μοναδική του σκέψη να επιστρέψει εκεί, όπου όπως λέει έζησε το θαύμα. Εκεί που βρήκε τη δύναμη να ξαναπερπατήσει. Ο 15χρονος Ανδρέας από την Κύπρο, το αγόρι που για 2 μήνες ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι, έφτασε στο μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβή για να προσευχηθεί ξανά στην εικόνα της Παναγίας και να την ευχαριστήσει. Το ζήτησε ο Ανδρέας, ήθελε να έρθει ο Ανδρέας εδώ να ξαναδεί την Παναγίτσα, να κοινωνήσει και να ευχαριστήσει την Παναγίτσα. Το 15χρονο αγόρι ανέβηκε αυτή τη φορά μόνο του τα σκαλιά του μοναστηριού. Το αναπηρικό του καροτσάκι, ξεχασμένο σε μια γωνιά, μοιάζει με μακρινό εφιάλτη. Ο Ανδρέας δεν το χρειάζεται πια. Συγκινήθηκε, εγκοινώνησε, είναι πολύ ευτυχισμένος γιατί περπατάει πλέον. Και από ό,τι φαίνεται, τελεύσανε τα βάσανά του. Το αγόρι έφτασε νωρίς το πρωί στο μοναστήρι μαζί με τη μητέρα και τον αδερφό του για να παρακολουθήσει τη θεία λειτουργία. Πρώτη του σκέψη να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας. Ο μικρός Ανδρέας βρέθηκε και πάλι σήμερα στο μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβή για να κοινωνήσει και να προσκυνήσει την ιερή εικόνα που, όπως λέει, τον βοήθησε και πάλι να σταθεί στα πόδια του. Οι δεκάδες προσκυνητές που ήρθαν για την Κυριακάτικη λειτουργία πίστεψαν στο πρόσωπο του Ανδρέα το θαύμα και ευχήθηκαν στο παιδί να μην αντιμετωπίσει στο μέλλον άλλα προβλήματα με την υγεία του. Παναγίτσα, αυτό το παιδάκι είναι. Αυτό είναι. Βοηθιά σου, βοηθιά σου, να σε καλά. Πάντα να σε φυλάει η Παναγία. Νιώθω μια ηρεμία και είμαι τρισευτυχισμένος που είδα αυτό το πράγμα. Στο πλευρό της οικογένειας ήταν και ο οδηγός ταξί που είχε μεταφέρει τον Ανδρέα στο μοναστήρι την περασμένη Τρίτη, τη μέρα που, όπως λέει, χαράχτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη του. Όπως είχα πει στο μικρό Αντρίκο, μόλις είδα το θαύμα μπροστά στα μάτια μου, του υποσχέθηκα ότι όταν χρειαστεί και έρθει, θέλει να ανάψει ένα κεράκι, θα τον φέρω εγώ προσωπικά, αφιλοκερδός, θα πάρω τη σύζυγό μου, του είπα, θα έρθουμε παρέα για να ανάψει το κεράκι του και να κοινωνήσει. Όταν ολοκληρώθηκε η λειτουργία, ο 15χρονος έτρεξε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας για να παίξει μπάλα με τον αδερφό του, αφού πρώτα δέχτηκε τις ευχές από την ηγουμένη του μοναστηριού. Η ηγουμένη μίλησες μαζί της, τι σου είπε? Μας έχει δώσει την ευλογία της. Σου ευχήθηκε να πάνε όλα καλά? Βέβαια, όλα να πάνε καλά. Με το χαμόγελο να συντροφεύει κάθε του βήμα, ο Ανδρέας έχει πια κάθε λόγο να ελπίζει. Πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας πέφτουν τώρα στο μοναστήρι της Ορεινής Αρκαδίας, προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας και ζητούν τη βοήθειά της για να αντιμετωπίσουν προσωπικά προβλήματα. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς αφηγούνται δικές τους εμπειρίες που τους έχουν κάνει να πιστέψουν πως όποιος ελπίζει στη θεία δύναμη μπορεί να βρει τη λύτρωσή του. Στο μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβή στην Ορεινή Αρκαδία ψάχνουν οι πιστοί την είσοδο στην ελπίδα, στο θαύμα. Αυτό που ζητούν με ευλάβεια, ανάβοντας το κερί και αφήνοντας την εικόνα το τάμα τους. Πάντα ζητάμε από την Παναγία. Εσείς πιστεύετε ότι είναι θαύμα? Σωστά. Φυσικά κάθε μέρα μας κάνει η Παναγία, αρκεί να έχουμε πίστη. Η φήμη του μοναστηριού ως θαυματουργού έχει εξαπλωθεί παντού. Το μύρο που, όπως λένε οι πιστοί, αναβλύζει από την εικόνα της Παναγίας, γιατρεύει και σώζει. Αρκεί να το πιστέψεις. Για παιδάκι. Ήρθε εδώ πέρα και έχει 7 χρόνια να κάνει παιδί. Και έμεινε έγκυος τώρα. Και θα έρθουμε να το βαπτίσουμε να πάμε στην Παναγίτσα. Μου παρουσιάστηκε ένα πράγμα, ας πούμε, στο πρόσωπο. Επειδή είχα πάρει μύρο από την Παναγία, λέω ας το σταυρώσω πρώτα, με το μύρο να δω, αφού η Παναγία κάνει τόσα θαύματα, λέω. Πρώτη, δεύτερη φορά, ως την άλλη μέρα το πρωί, είχα θεραπευτεί. Η περίπτωση του 15χρονου Ανδρέα που σηκώθηκε από το καροτσάκι που ήταν καθυλωμένος και στάθηκε στα πόδια του συγκίνησε τους πιστούς σε όλη την Ελλάδα και τους οδήγησε μέχρι τη Μονή. Να φιλήσουν την εικόνα με την ελπίδα η Παναγία να τους χαρίσει αυτό που ζητούν. Έρχομαι από Αθήνα
Και τώρα, επειδή εντάξει, ακούσαμε και προχτές ότι είναι θαυματουργή η εικόνα εδώ, η εκκλησία, ήρθαμε να ανάψουμε ένα κεράκι. Πρώτη φορά, ναι. Ακούσατε για το περιστατικό ναι, και ήρθατε. Ακούσαμε και ήρθαμε, ναι. Θεό που και πολλοί έχει γίνει. Και έχει γίνει, όχι, και γίνονται. Και θα γίνουν.